να έχετε υπόψη σας ότι μόνον όσοι πιστεύουν και όσοι προσεύχονται παίρνουν χάρη. Όσοι δεν προσεύχονται, όσοι δεν παρακαλούν, όσοι δεν ενώνονται με τον Θεό, έρχονται αδιανοί και φεύγουν αδιανοί. Δι' αυτό το ετώνησα εγώ στην αρχή, ότι προσεύχεστε και προσέχετε. Εάν έρχεσαι στην προσευχή αυτή και έχεις περιέργεια να δεις τι θα γίνει δίπλα σου, δεν παίρνεις χάρη. Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία και έχεις περιέργεια να δεις τι κάνει η διπλανή σου και πως είναι εντυμένη η διπλανή σου, δεν παίρνεις χάρη. Φέρε το εδώ το μωρό, φέρε το εδώ το μωρό, το καλό σου. Και να βάζετε το φουστανάκι σας όταν έρχεστε στην εκκλησία, μην έρχεστε χωρίς. Το φέρει, εμείς πάμε με τη μόδα, τι να κάνουμε, ό,τι πει η μόδα. Είναι φοβερό το κατάντημα το οποίο έφτασε η ανθρωπότητα σήμερα. Άγεται και φέρεται από τη μύτη, άγεται και φέρεται με αλυσίδες του διαβόλου, δεμένο το ανθρώπινο γένος πίσω από την θεοκατάρα των μόδων. Φτάσαμε η μόδα να είναι πάνω και ο Θεός να είναι κάτω. Δεν ακούμε τίποτε άλλο, όσα κι αν πει ο Θεός, ό,τι κι αν πει ο Θεός, ό,τι κι αν βούλεται ο Θεός, να μην το ακούμε τίποτε. Ακούμε μόνο το τι θα πει η μόδα. Δεν ξέρω αν προσέξατε σήμερα τι έχει γίνει. Είναι φοβερό πράγμα. Στη μονή του Αγάθωνος ευρέθηκε ένα λείψανο το οποίο ευωδιάζει και μυρίζει αγιότητα. Έφαγαν τους τόπους να βρουν, να πούν ότι τούτο δεν είναι εντάξει, δεν είναι γνήσιο, δεν είναι καλό, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ούτε να γιάσεις δεν σε αφήνουν. Ούτε και να γιάσεις έχεις πίσω σου αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το κατάντημα της ανθρωπότητας που εφτάσαμε σήμερα. Να μπλέει μια ανθρωπότητα μέσα στην μαγεία, μέσα στην κακία, μέσα στην διαβολιά, και τίποτα για τον Θεό δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ο νόμος εισθένης, αργεί το Ευαγγέλιο. Γραφή δε πάσαν σύ παρημέλητε, προφήτε ητώνησαν και πας δικαίου λόγος. Το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει. Ο νόμος του Θεού είναι αργός. Οι προφήτες που μας εφώναξαν δεν τους υπολογίζουν. Οι πατέρες της Εκκλησίας που μας είπαν τόσα λόγια δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, ποιος θέλει. Όταν αύριο να αρχίσουν εκείνα που ονομάζονται πόνοι, ποιος θα μας θέλει. Όταν είδετε πολέμους, λέγει, και ακουάς πολέμων, όταν είδετε ασθένειες φοβερές, όταν είδετε πλημμύρες, λέει, όταν είδετε όλα τα κακά, τότε είναι αρχή οδύνων. Μόλις αρχίζει ο πόνος στη μητέρα για να γεννήσει το παιδί, πού σε να το γεννήσει, την ώρα που θα το γεννήσει, τι πόνος τραβάει. Όσοι εσείς είστε μητέρες μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό είπε ο Θεός. Για αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, η Εκκλησία αυτή τη στιγμή προσπαθεί στα παιδιά της να δώσει ανακούφιση, να δώσει παρηγορία, να δώσει θεραπεία σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν, να δώσει προσευχή, να δώσει δάκρυα, να παρακαλέσει τον Θεό, ο οποίος δημιούργησε την Εκκλησία και είναι κεφαλή της Εκκλησίας, ίσως εύρωμεν λυτρωμόν και παρηγοριά.
μέρες Άγιες αυτή τη στιγμή, διαρχόμεθα. Ήδη περάσαμε την πρώτη εβδομάδα των νηστείων. Έμειναν άλλες 6. Νομίζετε ότι θα αργήσει, με περάσει και αυτό. Έως ότου να γνωρίσουμε από εκεί και από εδώ, έρχεται η Ανάσταση, η Μεγάλη Εβδομάδα. Και λέμε, μα πότε έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Και τι απομένει στις ημέρες αυτές, μόνο προσευχή, νηστεία, εξομολόγησης, μετάνοια, δάκρυα. Σήμερα είναι η πρώτη Παρασκευή των χαιρετισμών. Ο κόσμος άραγε θα τρέξει να γεμίσουν οι εκκλησίες με πιστούς, να παρακαλέσουμε την Παναγία μας να πρεσβεύει για μας. Ή θα κάθονται στις τηλεοράσεις και να μην τους νοιάσει καθόλου. Θα τρέξει ο κόσμος στην Παναγία μας να την παρακαλέσει, να μεσητεύσει στον Υιόν της. Δεν την υπολογίζουμε, την βλασφημούμε. Και εκείνη υπομένει. Ως να είναι η χειροτέρα γυναίκα του κόσμου. Το αγιότερο πρόσωπο το οποίο υπάρχει μετά το Θεό είναι η Παναγία μας. Και αυτή η Παναγία μας δέχεται καθεκάς την ημέρα δισεκατομμύρια βλασφημίες. Μπορεί να φανταστείτε τώρα τη γη να ανεβαίνει ένας καπνός βλασφημίας στο θρόνο του Θεού. Πόσο να αντέξει ο πατέρας, ο Υιός. Πόσο να αντέξει ο Υιός να ακούει τη μητέρα του να τη βλασφημούμε εμείς τα βρωμερά τα ακάθαρτα όντα. Πόσο να αντέξει. Βρε τη μανούλα μου βλασφημείς. Εδώ εάν σου βλασφημίσει ένας τη μητέρα σου γίνεσαι θηρίο να τον κατάσεις, παράξεις. Γιατί βλασφημείς τη μητέρα μου. Τη μητέρα μας που είναι η Αγία Μητέρα μας. Η καταχάρη μητέρα όλων των χριστιανών είναι η Παναγία μας. Την βλασφημούμε και σιωπούμε. Ακούμε που την βλασφημούν και σιωπούμε. Δεν διαμαρτυρώμεθα. Γιατί βλασφημείς τη μητέρα μου. Τι σου κάνει η μητέρα μου. Πού είναι η μητέρα σου λέει. Τούτη που βλασφημάς. Κακούριε. Αυτή που βλασφημείς, αυτή την έχω μητέρα μου. Εσύ αν δεν την έχεις μητέρα, δουλειά δικιά σου. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Και όταν έγινε πόλεμο με τους Ιταλούς, και με τους Γερμανούς γέμιζαν οι εκκλησίες με τα γόνατα των μητέρων που είχαν τα παιδιά τους και τους αντράδες τους μέσα στον πόλεμο να ανάψουν ένα κερί μεγάλο να τους φυλάξει η Παναγία μας. Και τους εφύλαξε. Μας αγάπησε η Παναγία μας. Δεν ήταν εκείνη που ήταν μέσα στα χιόνια και οδηγούσε τους στρατιώτες μας. Και μόλις επέρασε αυτή η μπόρα η μεγάλη η θλίψης να βλασφημούμε την Παναγία μας που μας εφύλαξε. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η κατάσταση μας. Προσέχετε τη γλώσσα σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βλασφημείτε, διότι την ώρα που βλασφημείτε εκείνη που την σέβονται τα ουράνια τάγματα, που την αγαπά ο Θεός, γιατί έγινε η σκάλα για να κατέβει στη γη. Χαίρε κλίμαξ επ' ουράνια διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε κλίμαξ διείς αναβαίνουν οι πιστοί στον Θεό. Η Παναγία μας, αυτή είναι που μας φυλάει. Αυτή είναι που μας σκέπει. Αυτή είναι που κάνει τα θαύματά της. Πόσο να χαριστείμεθα. Και η αχαριστία μας πού θα φτάσει άραγες. Πόσο θα αντέξει ο Θεός. Παιδάκια μου, λέγει ο Θεός, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα λέει, είναι ο καιρός που μας δέχεται ο Θεός, είναι η μέρα κατά την οποία μας δέχεται εις τη μετάνοια. Αύριο δεν ξέρουμε αν θα είμαι, αν θα ζήσουμε. Πόλεμοι, ακουάς πολέμων, λέει, θα ακούσετε. Δεν βλέπετε δίπλα μας ότι ο Παναγαθός Θεός επέτρεψε να έχουμε ένα εχθρικό κράτος το οποίο επέτρεψε και μας επήρεν όλων των πολιτισμών και όλη την μεγάλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γιατί τα επέτρεψε ο Θεός. Λόγω των αμαρτιών μας. Ένα είναι τούτο. Το δεύτερο είναι ότι εσπλαχνίστηκε αυτό το έθνος και το πήραν από μέσα στις, τα σερήμους και τους έφερε
να ανοίξουν τα μάτια τους να δουν τον Θεό των αληθινών, και αντί να πιστεύσουν κατακαίουν τους ναούς, τους κάνουν στάβλους. Την Αγία Σοφία, αν είδατε ότι έβαλανε μέσα εκείνα τα υδραυλικά, εκείνες τις τουαλέτες, που μέσα στην Αγία Σοφία, και δεν κλαίουμε ούτε θρυνούμε ούτε μας ενδιαφέρει. Οι Εβραίοι επί 2000 χρόνια, όπου και αν βρίσκονται, ο χαιρετισμός ήταν και στα Ιεροσόλυμα. Είπαμε εμείς ποτέ και στην πόλη? Μας ενδιαφέρει ότι καταπατάται αυτός ο χριστιανισμός που επέρασε ο Απόστολος Παύλος. Πού είναι η εκκλησία του, όλες τις οποίες ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος? Πού είναι η Αγία Μας Σοφία? Καταπατούνται από τους αγαρινούς και τους απίστους. Και εμείς, όταν ακούσαμε και στην πόλη, αλλά για τον καθυστερημένο, λέει. Την πόλη δεν τη γυρεύεις, λέει. Δικιά του καθενός απίστου είναι η πόλη. Η πόλη είναι δικιά μας. Και αντί να παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει, να πάμε να πάρουμε εκείνη την πόλη, να λάμψει και πάλι η Ορθοδοξία μας, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει. Παιδάκια μου, γιατί αδιαφορήσαμε τόσο? Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται καθόλου τίποτε από την ιστορία μας. Ξέρετε, αν ενθυμίστε έναν Γερμανό Εβραίο, ο οποίος ήταν υπουργός των εξωτερικών στην Αμερική, που έλεγε το Kissinger, τον ενθυμίστε? Προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Το 1966 τον εκάλεσαν οι Τούρκοι, τουρκόφιλος αυτός, Τούρκοι τον αγαπούσαν, τον εκάλεσαν και του έκαναν μία συνάντηση για να τον τιμήσουν. Τι να τον τιμήσουν? Να του πούν ότι επιτίθεσαι εναντίον των Ελλήνων, εμείς σε τιμούμε. Και ανέβηκε στην έδρα αυτό το θηρίον της κολάσεως και είπε, προσέξτε τα λόγια του, πόσο μας μισούν. Αυτό το έθνος που ονομάζεται Ελλάδα, λέγει, πρέπει να εκλείψει από το χάρτη. Πρώτο. Μετά, λέγει, για να το εξαφανίσουμε χρειάζονται τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος, να τους σβήσουμε τη γλώσσα, να μην μπορούν να διαβάσουν. Δεν βλέπουμε μπροστά μας ότι εμείς καταστρέψαμε την ελληνική γλώσσα? Δεν είμαι θα εμείς οι ίδιοι που λέμε πηχή, κουλουπού? Όποια, τα όποια και όποια, λέγει. Πού είναι η γλώσσα μας? Αυτή εμείς ήδη καταστρέψαμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας δεν διδάσκεται στα σχολεία, δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια, και οι ξένοι λαοί μαθαίνουν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Στέκεται ένας τουρίστας στο περίπτερο και ρωτά τον περιπτεράν και του λέγει, μέλο απιένε εις Ακρόπολη. Απαντά ο περιπτεράς, δεν γνωρίζω αγγλικά. Αυτή είναι η ζωή μας. Πρώτα πρώτα λοιπόν η γλώσσα. Δεύτερο. Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί η Ελλάδα, λέγει, αυτό το θηρίο της κολάσεως, είναι η ιστορία τούτου του τόπου. Πέστε μου, διδάσκεται σήμερα η νεότης την μάχη των Πλατεών, την μάχη του Λεωνίδα, τόσες μάχες οι οποίες έμειναν ιστορικές?
διδάσκεται κανένα νέο παιδί. Τα ξέχασαν όλα. Η ιστορία λοιπόν να εξαφανιστεί, λέγει αυτό το θηρίο. Και τέλος, αφού δεν μπόρεσε, αναστέναξε και εσύ στην κόλασης και είπε, το τρίτο πρέπει να εξαφανίσουμε την πίστη από αυτόν τον λαό. Αλλά είναι το δυσκολότερο, λέγει, το παραδέχθηκε το θηρίο της κολάσεως. Το λοιπόν τούτα τα τρία πίστης, πατρίδα και τα δυο, τον Έλληνα δοξάζουν, τον κόσμο μας αλλάζουν, τον κάνουν δεύτερο ουρανό, πίστης πατρίς και οικογένεια. Πού να υπάρχουν σήμερα. Είδατε την οικογένεια ότι διαλύεται, την προσέξατε. Και προσέξατε πως ήρθαν μέσα όλοι αυτοί οι αλλοδαποί και διέλεσαν την οικογένειά μας. Ξέρετε πόσοι εγκατέλειψαν τα συζύγους των και πάνε με ξένες γυναίκες. Όλα αυτά, παιδάκια μου, είναι σημεία των καιρών για τιμωρία του Θεού. Μας τιμωρεί ο Θεός διότι φύγαμε από κοντά Του. Ήρθε να μας ελεήσει, να μας αξιώσει να περάσουμε αυτές τις ημέρες τις Άγιες, να φτάσουμε στα Άγια Πάθη του Κυρίου και στην Αγία του Ανάσταση. Αμήν.